Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Βέργα από τον Πολιτιστικό και Αναπτυξιακό Σύλλογο της περιοχής με τίτλο «Οι δρόμοι του Μπαρουτιού». Ο Πολιτιστικός και Αναπτυξιακός Σύλλογος Βέργας του δρόμου του Μπαρουτιού. Δεν είναι μια τετριμένη επανάληψη «Οι δρόμοι του Μπαρουτιού». Θέλουμε όσο σύλλογος να αφυπνίσουμε την εθνική μας συνείδηση για αυτά που συμβαίνουν όπως βλέπετε στην επικαιρότητα γύρω μας και Έλληνες, στρατιωτικοί Έλληνες αξιωματικοί κρατούνται παράνομα και θέλω όλοι ενωμένοι να δείξουμε μια εθνική ομοψυχία και μέσα από την εκδήλωση να την αφιερώσουμε στα παιδιά αυτά, στους Έλληνες αξιωματικούς και εύχομαι να γυρίσουν σύντομα στις οικογένειές τους και στο πρωινό προσκλητήριο της πατρίδας μας. Πρόκειται για μια εκδήλωση προς τιμήν των Μικρασιατών που προσέφεραν χρήματα πριν από 197 χρόνια για να αγοραστεί τον μπαρούτι του Αγώνα στη Σμύρνη και το Αϊβαλί, το οποίο και εκφορτώθηκε στην θέση Αλμυρός της Βέργας για τις ανάγκες της Επανάστασης του 1821. Ζούμε μια εποχή που πολλοί, είτε φίλοι μας, αλλά κυρίως εχθροί μας, αφισβητούν ή επιχειρούν να αφισβητήσουν τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα, την ιστορία μας ολόκληρη. Δράσεις σαν τη σημερινή, από ανθρώπους αγνούς, Έλληνες, που ανιδιοτελώς προσφέρουν μέσα από τις δράσεις των συλλόγων, είναι η απάντηση σε όλους αυτούς, ότι η Ελλάδα είναι όρθια, η Ελλάδα είναι δυνατή, η Ελλάδα και ο πολιτισμός της και η ιστορία της δεν μπορούν να αφισβητηθούν από κανέναν. Τους απόγονους από τη Σμύρνη και από το Αϊβαλί και ειδικά από τα Μπουρλά της Μικράς Ασίας. Τους καλωσορίζω και τους θυμώ ιδιαίτερα αφού όλοι μας θυμάμε την παρουσία των Μικρασιατών. Είναι αθάνατοι, γιατί τα κατορθώματά τους θα παραμένουν για πάντα στην εθνική συλλογική μνήμη του λαού μας. Είμαστε ένας λαός που διαχρονικά θυσιάζεται για τη τιμή του, την αξιοπρέπειά του, για τα ιερά του σύμβολα. Σημασία δεν έχουν να ξέρουμε τις ρίζες μας, αλλά να τιμούμε τις ρίζες μας. Και πριν από 200 περίπου χρόνια εδώ, στην Καλαμάτα, οι Έλληνες απέδειξαν ότι όχι μόνο οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες, αλλά ότι και οι Έλληνες πεθαίνουν σαν ήρωες.